Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των Παρυπρέσεις επιστρέφει για την Παρασκευή είναι σήμερα, έτσι. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Καλησπέρα σας. Πριν πούμε τα καλησπέρα και αυτά, έχουμε έκτακτες ειδήσεις. Έχει ανακοινώσει η Γιουβέντους συνέντευξη τύπου αύριο του Αλέγκρι. Τι θέλει να πει, τι θα γίνει. Δούμε. Για να δούμε. Τι θα πει. Ανακοινώσει αντίο. Είσαι έτοιμος, έχεις βάλει, έχεις βάλει την κουβέρτα. Την κουβέρτα, λέω. Έχεις βάλει τη σαμπάνια στο ψυγείο. Ναι. Εντάξει, ξέρω τι θα πει. Θα την ανοίξουμε τη σαμπάνια. Όχι, εντάξει, τουλάχιστον να σε ελπίσουμε. Αυτό με τη σαμπάνια στο ψυγείο το έχω πάθει εγώ. Ήμουν έτοιμος να πανηγυρίσω αποτέλεσμα και μπήκε κόλπο. Ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να ανακοινώσει ότι τέλος ο Αλέγκρι. Ωραία. Το θέμα δεν είναι να τελειώσει ο Αλέγκρι. Είναι μια απόφαση που πλέον φαντάζει και λογική, ας το πούμε. Αλλά το θέμα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Εκείνο είναι το σημαντικότερο για να ανοίξει σαμπάνια. Να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο ότι θα πάμε έτσι για αυτούς τους λόγους. Γιατί είναι όταν τελείωσε. Ξεκάθαρο πλάνο τώρα. σιγά μου. Όταν τελείωσε τότε ο Κόντε από τη Γιουβέντους, αν θυμάσαι, το 2013 ήταν. Ναι. Που είχε αποτύχει στο Champions League πάλι. Για τον Αλέγκρι υπήρχε έντονος προβληματισμός ότι ήταν αυτός ο διάδοχός του. Τελικά διαψεύστηκε γιατί όντως έκανε το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη που δεν μπορούσε να το κάνει ο Κόντε. Αλλά τώρα πλέον η Γιουβέντους χρειάζεται έναν προπονητή που θα την πάει από το 9 στο 10, αυτό που λέγαμε. Και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος μπορεί να είναι αυτός. Για να μπορέσει άμεσα να δώσει αυτό στη Γιουβέντους. Γιατί το θέλει άμεσα η Γιουβέντους. Δεν μπορεί να πάει ούτε σε πλάνο τριετία, ούτε πενταετία, ούτε τίποτα. Γι' αυτά έχουν περάσει. Το έκανε με τον Αλέγκρι. Όχι, δεν γίνεται να έχει δώσει. Να έχει κάνει την ακριβότερη μεταγραφή 33χρονου. Ναι. Το πέρσι ο Κριστιανό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και να βάζει πλάνο. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Και ούτε δεν έγινε σε συνεννόηση. Είχε ένα πολύ πετυχημένο project με τον Αλέγκρι σε βάθο χρόνου. Με τα συνεχόμενα πρωταθλήματα εκεί πέρα όλα αυτά. Αλλά πλέον έφτασε στο τέλμα αυτό. Έτσι. Δεν είχε κάτι άλλο να δώσει. Εφόσον δεν κατάφερε σε δύο τελικούς να τζώσει το Champions League, νομίζω. Η πίεση, όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό, η πίεση πιστεύω θα ήταν μικρότερη αν η Γιουβέντους είχε αποτύχει σε προημιτελικό ή ημιτελικό. Οι δύο χαμένοι τελικοί για μια ομάδα η οποία είχε ήδη 4 ή 5 χαμένους τελικούς. Είναι η ομάδα με τους περισσότερους χαμένους. Νομίζω έχει σύνολο. Ναι, πρέπει να έχει. 2 στους 9 νομίζω έχει κατακτήσει ή 2 στους 10. Ναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι που λείπει και όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή από τότε που επέστρεψε, πήρε το ΑΕΤ το πρωτάθλημα τότε με τον Κόντε. Δεν είχε Ευρώπη εκείνη τη χρονιά βέβαια, σημαντική παράμετρος. Και από εκεί πέρα έκανε συνεχώς βήματα πρόοδου. Αποκλείστηκε την επόμενη χρονιά που επέστρεψε στο Champions League μετά από πόσα χρόνια. Αποκλείστηκε από την Bayern που ήταν πολύ καλύτερη και αν δεν κάνω αυτό το πήρε εκείνη τη χρονιά κοντά στην Dortmund. Ναι. Και από εκεί πέρα σιγά σιγά κάθε χρόνο ήταν και καλύτερη στο Champions League. Οπότε πλέον αυτό που ζητάει είναι το τρόπαιο, τίποτα. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που ψάχνει. Στην Ιταλία είναι επίπεδα πάνω από τους υπόλοιπους. Οπότε στο Champions League έκανε κάποια βήματα, έφτασε δύο τελικούς, όλα αυτά που της έλειπαν τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον ζητάει μόνο το τρόπαιο του με τα μεγάλα αυτιά. Αυτό δεν θέλει κάτι άλλο. Η συζήτηση για το Champions League πάντα επειδή δεν είναι πρωτάθλημα. Δεν είναι δίκαιη. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, γιατί η συζήτηση για το Champions League δεν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο όλοι παίζουν με όλους. Είναι μια κατάσταση στην οποία μπορεί να σου κάτσει κλήρωση. Γιατί η μέρα, η βραδιά, γιατί είναι ουσιαστικά σε μια βραδιά η Γιουβέντους. Αν ήταν σε καλύτερο βράδυ απέναντι στον Άγιαξ. Εντάξει, ήταν και καθολική υπέροχη του Άγιαξ εκείνο το παιχνίδι. Αυτό βέβαια όλοι το αποδέχονται έτσι. Ναι. Ότι έτσι είναι το Champions League. Αυτό. Έτσι. Αλλά είναι άδικο για προπονητές και project αυτό να κρίνονται από βραδιές. Όπως για παράδειγμα είναι άδικο για τη City. Δεν είναι άδικο για την Παρί. Που είναι πλέον παθογένειά της ο τρόπος που διαχειρίζεται. Ναι, ο τρόπος τον οποίο χάνει είναι. Πλέον εκεί δεν γίνεται άδικα η κουβέντα γιατί επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο. Μα και για τον ίδιο λόγο ξεκίνησε η έντονη κουβέντα στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι ότι δεν το πήρε. Όχι, ήταν οι δύο φορές με τον ίδιο τρόπο. Μπράβο. Είπαμε, αν έχανε στο Anfield με ένα 0, με ένα 0-0 στον πρώτο αγώνα ή, εν πάση περιπτώσει, κρινόταν σε λεπτομέρειες η πρόκριση, δεν θα γίνονταν η ίδια κουβέντα νομίζω στην Μπαρτσελόνα για τον Βαλβέρδε. Από ό,τι βλέπω στην Ιταλία συζητάνε για τέλος του Αλέγκρι. Νομίζω αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος. Πώς μπορεί έγινε να είναι. Και μου εμφανίστηκε στο Twitter την ώρα που εμφανίστηκες εσύ. Είδες, τυχαίο. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Ήμασταν έξω, έρχεται. Ο Γιώργος άμα εδώ πάει 2 και 3 δεν γίνεται. Όχι, είπαμε. 2 και 3. Και 5 και 7. Να σα αφήσει λίγο μια αγωνία. Και με το που έχεστε μπροστά μου, επειδή έχω το κινητό στο δεξί σου, δίνω το αριστερό και κοιτάζω, βλέπω Γιουβέντους και ξέρεις τα ιταλικά μέχρι να μεταφράζω γιατί εντάξει. Τι. Και λες, όπ, βρήκαμε το θέμα της εκπομπής. Είχαμε, δεν είχαμε. Και η λογική έλεγε ότι εάν μιλούσαμε
για ανανέωση ή για, για κάτι διαφορετικό, θα μπορούσε να πάει μετά το παιχνίδι. Αλλά ίσως να θέλουν να το κάνουν και για λόγους αποχαιρετισμού. Ναι, σωστό. Πιθανώς να γίνει και έτσι. Εν ώψη τελευταίου παιχνιδιού, κάτι θα έχουν στο μυαλό. Γιατί δεν ξέρω κιόλας αν έχει γίνει. Η Ιταλία έγινε απονομή. Ναι, 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 έχει γίνει. Α, το δώσανε. Ήταν νομίζω κιόλας, είχε συμπέσει. Έπαιζε Τετάρτη, ήταν ο αποκλεισμένος τον Άγιαξ και την επόμενη Κυριακή ήταν και μαθηματικά πρωταθλήτρια η Γιουβέντους. Κέρδισε την Φιωρεντίνα. Και έγινε απονομή. Και έγινε απονομή κανονικά, ναι. Ναι, έγιναν όλα, τελείωσαν. Και υπήρχε, είχε συμπέσει έτσι και υπήρχε έντονη κριτική στο ότι πανηγυρίστηκε έντονα το πρωτάθλημα σε μια αποτυχημένη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι από πανηγυρισμούς στο μυαλό μου έχουν αποτυπωθεί πιο έντονα που τους έχω χαρακτηριστικά οι μπύρες στη Γερμανία. Ναι. Εκεί που για παράδειγμα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς τρελαίνεται ένας παίκτης, ένας Γερμανός ή ένας Ολλανδός με τη λεγόμενη σαλατιέρα. Δεν μου κάνει. Ναι, δεν κάνει κάτι σε τρόπαιο. Δεν... Στο μυαλό μου. Είναι πως μεγαλώσεις, έτσι. Αν πεις ένα παιδάκι στην νηπιαγωγή σου, δηλαδή ζωγράφεις με ένα τρόπαιο, μπορεί να σου κάνει ένα κύκλο μέσα με λουλούδια, καρδούλες και να έτσι γράφει η Ολλανδική Ομοσπονδία. Ναι. Εγώ θα κάνω κάτι με χερούλια, με βάση. Με... ναι, αυτό. Αλλά δεν είναι, όχι, δεν είναι ωραίο κύπελο. Ένα αυτό λοιπόν οι πανηγυρισμοί και ένα στην Αγγλία, επειδή έχουν μοτίβο. Έχουν αυτή τη συγκεκριμένη πλατφόρμα με το σήμα. Ναι. Όλη η ομάδα μαζί, επειδή το έχουν λίγο πιο οργανωμένο. Και στην Ιταλία που τα τελευταία 8 χρόνια είναι πάντα σε ασπρόμαυρο φόντο. Μα δεν κλείσει τη συζήτηση όπως θέλεις. Δεν γίνεται. Που αυτό το μοτίβο πήγαν το περάσουν και στην Ιταλία για να κάνουν ένα. Να έχει λογότυπο η Ομοσπονδία Διγανώτρια του Πρωταθλήματος και έγινε ολόκληρο θέμα με τα περιβαχιώνα των αρχηγών ότι ναι. Με αφορμή αυτά που είχαν γίνει με τη Φιωρεντίνα η οποία ήθελε να έχει διαφορετικό περιβαχιώνα λόγω Αστόρι λόγω του θανάτου θα να το αφαιρώσουν και όλη αυτή την κουβέντα. Αλλά επαναλαμβάνω, σαν πανηγυρισμούς έχω στο μυαλό μου τις μπύρες στη Γερμανία, στην Αγγλία αυτό. Και αυτό που γίνεται στην Ισπανία, ειδικά με τη Real την Ατλέτικο που πηγαίνουν σε συγκεκριμένα αγάλματα, η κάθε μία έχει τη δικιά της, το δικό της μέρος και πηγαίνει η Ατλέτικο στο. Πάνω στο λεωφορείο, έτσι που εκεί γίνεται. Ναι, πάνω στο λεωφορείο. Την άλλη φορά είχα συνηθίσει να δω πανηγυρισμού τη Real και δεν το Ράμος να του πέφτει το κύπελο. Και να το πατάει και το λεωφορείο. Ναι, τι ήταν το πατάει και το λεωφορείο. Το Champions League όλα ήταν εκείνο. Όχι. Το κύπελλο Ισπανίας ήταν. Το κύπελλο Ισπανίας. Τρομερό και γίνεται. Ναι. Όταν το είδα, από τις πρώτες φωτογραφίες που περίμενα να δω, πέραν του κυπέλου, επειδή είναι και βαρύ, μεγάλο, δεν έχει κανένα απλό, είναι πως έγινε η ρόδα. Εγώ λέω δεν γίνεται. Κατάπαχα, δεν μπορεί. Με μια σκαστολάστιχο. Ναι, κάτι θα έγινε, δεν γίνεται. Όντως. Πω κατευθείαν είδες με είδηση, με αλέγκρι. Και η κουβέντα μας βέβαια γυρίζει από εκεί που. Όχι, ξεκίνησε από εκεί που δοθεί η αφορμή. Πάντως δηλαδή, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά ανακοινώσει το αντίο και για τον Αλέγκρι ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός. Έτσι, γιατί έδωσε αρκετά καινούργια πράγματα και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο συνολικά όλα αυτά τα χρόνια με τον Γιουβέντους. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει και τι θα καταφέρει εκεί που θα πάει, τι στόχους θα αναλάβει. Γιατί πλέον είναι μέσα στους 5-10 κορυφαίους στο επίπεδο αυτό. Να κάνω ακόμα μία ανταλλαγή. Η Γιουβέντους με την Τζέλση. Να πάρουμε το Σάρι. Δεν θα ήταν άσχημο νομίζω για τη Γιουβέντους. Να καπνίζει ελεύθερο άνθρωπο. Θα τέριαζε νομίζω στη φιλοσοφία τη Γιουβέντους ο Σάρι. Δεν ξέρω αν τον τρόπο παιχνιδιού του μπορεί να το υποστηρίξει με το υλικό που έχει, κυρίως σε μεσαία γραμμή. Αλλά εντάξει, αυτά αλλάζουν στην εποχή που είμαστε με τις μεταγραφές που γίνονται. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και εγώ το θεωρώ και σε ένα μέρος λογικό για μια ομάδα. Γι' αυτό που θα πω. Είναι λογικό ότι όταν η Γιουβέντους θα διαλέξει προπονητή, όπως όλα δείχνουν, επαναλαμβάνω, γιατί αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες, ότι ο Αλέγκρι θα αποχωρήσει, να βάλει στο τραπέζι και το Κριστιανό Ρονάλντο. Το θεωρώ πολύ λογικό. Είτε να τον ρωτήσει, είτε να σκεφτεί, αν μην το πάμε στο ότι θα αποφασίσει ο Ρονάλντο, να προσαρμόσουν την επιλογή τους με βάση τον τρόπο παιχνιδιού του Ρονάλντο. Μα δεν είναι λογικό. Θα είναι απολύτως λογικό, ναι. Γιατί είναι μια επένδυση τεράστια. Μπορεί να πει κάποιος, καλά είναι δυνατόν να ρωτάνε τους παίκτες. Ναι, παιδιά, δεν μιλάμε για τον πιο παίκτη. Και όχι ως αξία. Να το δούμε λίγο οικονομικά ως επένδυση. Ναι. Πέρυσι έγινε ολόκληρο και δεν το θέμα, πάμε ότι στο θέμα του εγωισμού και του βεντετισμού που μπορεί να έχει ο Ρονάλντο κάθε άλλο. Το πάμε στο πόσο η ομάδα, σαν σύλλογος, η ομάδα αποδέχτηκε ότι θα έχει αυτό. Ακριβώς, θέλει να υποφεληθεί από αυτό, να υποστηρίξει
αυτή την επένδυση, προσαρμόζοντας ακόμη και το πλάνο του προπονητή με βάση το πώς θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα αυτόν. Πώς θα πάρουμε δύο χαφ που θα μπορούν να υποστηρίζουν καλύτερα το παιχνίδι αυτού. Όλα τα δεδομένα. Αν μιλούσαμε για αυτοκίνητο, αν μπορούσε η Fiat να βγάλει τι είναι η Juventus τώρα, είναι η Juventus, είναι μια ομάδα με δύο τιμόνια. Όπως και να το κάνουμε. Ναι, ναι, έτσι. Δεν είναι κακό αυτό, ούτε παράλογο. Γιατί πολλοί το θεωρούν κακό από την άποψη ότι οι βεντέτες τώρα θέλουν να κάνουν μάτσα από τήρα και ο προπονητής μόνο πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. Ποιος προπονητής δεν θέλει να είναι σίγουρος ότι θα πάει κάπου και θα περνάει ο λόγος του. Έτσι είναι. Και όλη αυτή η κουβέντα γίνεται πιο έντονη με τα σύγχρονα δεδομένα του ποδοσφαίρου, γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι προπονητές και μόνο αυτό το staff που έχουν τριγύρω τους και πώς μελετούνται όλες τις παραμικρές λεπτομέρειες από τις στημένες μπάλες, από τις αντιδράσεις με το παιχνίδι και όλα αυτά που τα ελέγχει ένα ολόκληρο επιτελείο ουσιαστικά από πίσω. Οι προπονητές αυτό που έχουν να κάνουν ουσιαστικά είναι να διαχειριστούν αυτές τις προσωπικότητες σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, οπότε χρειάζεται ένας προπονητής που να τα βρίσκει με τον άλλον, να το πούμε τόσο απλά. Έτσι, για να είναι win-win η κατάσταση και ο ένας να υποφελείται και ο άλλος. Είναι τυχαίο ότι η Real το κατάφερε μόνο με τον Ζιντάν. Προφανώς και όχι. Με έναν πολύ φρέσκο προπονητή, στον οποίο δεν υπήρχε κάποιος να μου πει όχι, ακόμα και το Κριστιάνο. Δεν τα φτιάξαν από την πρώτη μέρα. Και η Real που έχει άλλες παθογένειες. Δηλαδή στη Real όταν ο Ζιντάν πήγε προπονητής και πήρε τη σκητάλη από τον Μπενίτεθ. Για τον Μπενίτεθ εκείνο το καλοκαίρι είχαν γραφτεί άρθρα ότι θα πρέπει η Ρεάλ να του επιβάλλει δίαιτα γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι εύσωμος ο προπονητής Ρεάλ Μαδρίτης. Για μια ομάδα η οποία έφτασε εκείνη τη χρονιά με τον Ζιντάν πριν με τον Μπενίτεθ να έχει αποκλειστεί στο κύπελο επειδή έβαλε παίχτη μωρημένο. Τον Θεμπάγιος. Ο Ρώσος, ο Τζερίσεφ. Το Τζερίσεφ. Mm. Δηλαδή φτάσανε σε έσχατο σημείο. Δηλαδή παραλογισμός γίνεται από ένα σημείο. Να έχει αποκλειστεί για παιχνίδι στο οποίο έβαλε μέσα παίχτη τιμωρημένο. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ το... γι' αυτό το λέω. Επειδή το έχουμε στην Ελλάδα, πώς το κουβάλει σε ένα ολόκληρο οργανισμό τότε. Ναι. Σκέψου σήμερα για ένα κλαμπ, για τη Ρεάλ. Ναι. Έτσι είναι... Σημείο κομβικό. Εκείνη τη χρονιά πήρε το Champions League και στο Κύπρο τι έκανε, έβαλε τη μωρημένη. Και μην με δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά. Η Real είσαι. Ναι, δεν δικαιολογείται. Ναι. Που ανοίγω και κλείνω την παρένθεση. Εκεί υπάρχει και η σωστή λογική, έτσι. Ότι έβαλε τη μωρημένη σε πρώτο παιχνίδι από τα δύο. Αποκλείστηκε, φίλε. Δεν υπάρχει να πα να κερδίσει σκορ το οποίο γράφτηκε στα χαρτιά. Ναι. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Ναι, να γίνει 0-3 και να πας το γυρίσει με ένα 4-0, ας πούμε. Μα και η UEFA το έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό το περίεργο. Ναι, δηλαδή, όντως είναι περίεργο. Μα πώς γίνεται, παιδιά, δηλαδή. Στο πρώτο παιχνίδι τιμωρήσε. Με ποινή. Με 3-0. Τι. Όπως ότι ο ΠΑΟΚ που του έλεγε η UEFA, ξέρεις τι, έχεις χάσει 3-0, αλλά με το 3-0 δεν πας παράταση. Ναι, προκρίνονται οι άλλοι. Δηλαδή. Και πήγε ο ΠΑΟΚ εκεί να ψάχνει ένα 0-4 στο Τελ Αβίβ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για. Δηλαδή, στο 1-4 τι μετά, να τα έκτοτε σα κολλή, όχι. Για τέτοια πράγματα. Παράλογα πράγματα. Κλείνω την παρένθεση γιατί το θυμάμαι με αφορμή εκείνο εκεί που είχε γίνει στην Ισπανία. Γιατί τότε είχε γίνει ολόκληρο χαμό. Η Ρεάλ προσπαθούσε να. Έβγαζε ότι θα δικαιωθούμε, μη στεναχωριέστε, να θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι. Ποτέ το ποτέ. Να είχαμε να λέγαμε. Ποτέ το ποτέ. Τι να λέμε. Γιατί ήταν και αστείο, δηλαδή τώρα μιλάμε για. Η Ρεάλ θα μπορούσε να πάρει και την πρόκληση στο τέλος. Ναι, δεν θα ήταν απίθανο να κερδίσει 4-0. Με αντίπαλο που έπαιζε. Οκ. Okay. Απλά το. Έφαγα τη φλασιά. Ξεκινώντας τη κουβέντα, σας έχουμε πει ότι πάντα εδώ οι κουβέντες είναι ποδοσφαιρικές και το πώς περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Μας καταλαβαίνετε γιατί και εσείς συζητάτε. Όταν συζητάτε ποδοσφαιρικά, έτσι. Αυτό συμβαίνει έτσι, πάντα. Προχωράτε. Ξεκινήσαμε με αφορμή. Τον αντικαταστάτη του Αλέγκρι που θα πρέπει να είναι κάποιος συμβατός πάνω απ' όλα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Νομίζω ότι όποιος μπει τις επόμενες 24 ώρες είτε σε ιταλικό μέσο είτε σε ισπανικό που δεν γίνεται να μην ασχοληθώ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή. Καλημέρα. Θα είναι αυτό το θέμα. Το ποιος μπορεί να είναι, ποιος θα πάει σε εκείνα τα αποδυτήρια και να πει είμαι εγώ. Πάντως, για τον Μουρίνιο γράφτηκε πρόσφατα ότι ο μάνατζερ του πήγε να κάνει κρούση και τον απέρριψε ευγενικά ο Ανιέλη.
Ναι. Ο Κόντε, όπως φαίνεται, καταλήγει στην Ίντερ. Κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί του Κόντε το όνομα έπαιξε έντονα το προηγούμενο διάστημα. Για επιστροφή. Ε. Ναι, ναι. Αλλά μάλλον πάει στην Ίντερ ο Κόντε. Τώρα. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε λύση παλιού έμπειρου στη Λαντσελότη, για παράδειγμα. Νομίζω ότι θα πάει σε κάτι πιο νεανικό. Με βάση τις επιλογές του Αλέγκρι, του Ανιέλη γενικότερα, που θέλει να εισαγάγει καινοτομίε στο κλαμπ, νομίζω θα πάει σε ένα project ενός νέου προπονητή που θα έχει καινούργια πράγματα να δώσει. Οπότε ούτε η λύση του Σάρι νομίζω ότι θα έρθει στο προσκήνιο, αν και εφόσον. Καλά, ούτε και εγώ την έβαλα σε. Ναι. Την έβαλε έτσι δίκαιο αστεισμό, επειδή την τελευταία φορά που είχε φύγει προπονητής από εκεί πήγε στη Τζέλσι. Ναι, ναι. Μη γίνει το αντίθετο. Και ο Αλέγκρι. Εδώ σε θέλω. Πού θα πάει ο Αλέγκρι? Πού θα μπορούσε να πάει? Θα μπορούσε να πάει στην Παρή, για παράδειγμα. Θεωρητικά θα ήταν μια από τις τελευταίες ελπίδες. Ναι. Θεωρητικά. Από τα τόπο ονόματα που κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και ο Αντσελότη δεν έχει πάει εκεί. Ναι, ναι, πέρασε ο Αντσελότη. Τα έχει δοκιμάσει όλα, ναι, Παρή, όλα τα αυτό μοντέλα. Να πω, ναι, το έχω δοκιμάσει τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα που είναι εκεί. Όλα τα μοντέλα. Εγώ θα ήθελα να δω τον Ζιντάν στη Γιουβέντους, αν δεν είχε καταλήξει στη Ρεάλ. Και είχε παίξει αυτό το σενάριο στα μέσα της περίοδου πριν συνεχίσει, πριν αποφάσισε να επιστρέψει στη Ρεάλ. Θα το ήθελα να το δω αυτό. Ναι. Αλλά εντάξει. Και με τον Ρονάλντο κιόλας, τώρα θα ήταν το timing κατάλληλο. Προσπαθώ να κουμπώσω στο μυαλό μου τον Αλέγκρι στην Ατλέτικο. Αλλά... ριζικές αλλαγές θα πρέπει να κάνει και εκεί, ναι. Ναι. Θα μου πεις και όταν ανέλαβε τη Γιουβέντους του Κόντε ο Αλέγκρι. Παρόμοιο στυλ με αυτό το Ατλέτικο. Έπαιζε 3-5-2 ο Κόντε. Με τριάδα Μπαρτζάλι, Μπονούτσι και Λίνι. Δηλαδή με σκληρή άμυνα. Αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού με φάραμπτζο και το Βιντάλ στο κέντρο να τρέχει. Έδωσε λεφτά πέρυσι το καλοκαίρι και θα ξαναδώσει. Ουσιαστικά θα ξαναρίξει τα λεφτά του Γκρισμάν. Ναι. Έχει δηλαδή να παίξει με τα γραφικά, να το πω έτσι απλά. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Έρχεται και καλοκαίρι καυτό και με τα γραφικά και προπονητικά. Και συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει κανένας προπονητής. Ο Ολυμπιακός θα κρατήσει. Δεν θα αλλάξει, λες, κανένας. Υπήρχε καλοκαίρι. Που να μην αλλάξει κανείς από τους τέσσερις μεγάλους. Που Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Να βάλω και τον ΠΑΟΚ. Συνέχισαν και οι ίδιοι και οι τέσσερις με τον προπονητή που τελείωσαν. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Γιατί, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ, ο τελευταίος προπονητής που είχε για 3 χρόνια ήταν ο Σάντος, έτσι. Ναι. Τότε ήταν Ολυμπιακός αποτυχημένος. Ναι, ελάχιστες φορές. Άλλα Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός με τον Νιόμπλια είχε κάνει τον W, ο οποίος Νιόμπλιας ήταν πάνω από 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Τότε. Ο Νιόμπλιας, ο οποίος είχε αναλάβει. Ανάμεσα στο μετά η ΑΕΚ ήταν σε μια περίεργη κατάσταση. Είχε πάλι αλλαγές. Ήταν πάλι με το Χιμένες τότε. Δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτό το σε ένα καλοκαίρι που να μην αλλάξει κανείς. Η ΑΕΚ θα τον κρατήσει το Χιμένες. Διάβασα κάτι για μια ρήτρα, λέει, μέχρι 20 Ιουνίου, 20 Ιουλίου. Να δούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί. Για να δούμε. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν θα αλλάξει προπονητή. Ούτε ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει προπονητή. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί αυτό το συγκλονιστικό απρόπτου πάντα υπάρχει κάπου στο ποδόσφαιρο. Όντως. Δεν είναι αυτό ούτε πληροφορία ούτε εκτίμηση, απλά στο βάζουμε και αυτό στην κουβέντα να υπάρχει, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Όχι, και στο κάτω-κάτω τη γραφή σα είμαστε και λίγο καθαρά δημοσιογραφικοί. Να δημιουργούμε και μια ειδικά αύριο, αδερφέ. Να καλύπτουμε τα νότα μας, για να μην το πω αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά στην Ελλάδα θα είναι πολύ ήσυχο το καλοκαίρι φέτος. Ναι, προπονητικά, ναι. Ουσιαστικά όλοι θα ψάξουν πέρα. Η ομάδα που έχει να κάνει τις περισσότερες ριζικές αλλαγές και τομές, αν θέλεις, είναι η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός θα θέλει να κρατήσει ένα βασικό κορμό, ας πούμε, και να βάλει έτσι πινελιές, να βελτιώσει πράγματα, να γίνει πιο αποτελεσματικός. Ο ΠΑΟΚ, μετά την απόλυτη επιτυχία, ψάχνει το κάτι παραπάνω, θα τον πάει στο μίλου του Champions League. Αλλά πάλι δεν νομίζω ότι θα κάνει τομές, ριζικές αλλαγές. Βελτιωτικά στοιχεία θα βάλει. Ο Άρης επίσης με τον Παντελίδη νομίζω ψάχνει και αυτός να διατηρήσει ένα κορμό και να βάλει πνεύμα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί ούτως ή άλλως να κάνει πολλά πράγματα λόγω των εξωαγωνιστικών προβλημάτων.
σφιχτός. Ναι. Πότε θα πάμε σε ένα καλοκαίρι σχετικά. Όχι τόσο έντονο και δραματικό. Μου κάνει εντύπωση το πόσο πολύ έχει μπει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και δεν έχει γίνει στο αντίστοιχο του ΠΑΟΚ. Οι αλλαγές που θα γίνουν στην Τουρκία. Γιατί εκεί πολλοί ανοίγουν την πόρτα της εξόδου λόγω των οικονομικών θεμάτων που έχουν οι ομάδες και όλα αυτά. Δηλαδή το ότι έχει γραφτεί. Από εκείνη την αγορά. Γραφτεί 4-5 ονόματα. Ποδοσφαιριστών πρωτοκαταστάτων για τον Ολυμπιακό, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ο Πάκου μια χαρά την βόλεψε την Τουρκία με Τσάλμα κάπω και μπει σε Σβάρ. Μια χαρά. Σωστό, ναι, ήταν εκείνο το καλοκαίρι που. Μια χαρά. Ναι, έχει δίκιο. Αθόρυβα εντελώς. Χωρίς φανφάρες, χωρίς πολλά πολλά. Ναι. Ούτε σύριαλ έγιναν. Ναι, 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 έκλεισαν ανάμεσα και οι δύο τότε. Ήταν μεταγραφές σχεδόν Μαΐου. Κοινές ναι. Μεταγραφές. Και του Κάνια και του Σάχοφ που εντάξει, πάλι αγορά, αλλά εκείνο το καλοκαίρι πάω και τελικά με εκείνη την ομάδα που έχτισε τότε ουσιαστικά πλέον απολαμβάνει ό,τι απολαμβάνει. Εντάξει, έχοντας αλλάξει βέβαια πράγματα. Κοίταξε, μέχρι τώρα σημείο αναφοράς στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ ήταν εκείνη η χρονιά που είχε πάρει. 12-13. Κοτρέρας, α, ναι, ναι, ναι. Που είχε κάνει μεταγραφές ποδοσφαιριστών που επαναλαμβάνω δεν έγιναν σύριαλ. Ναι, νωρίς τους έφερε. Τους είχε βρει, τους είχε στοχεύσει, τους είχε πει: ξέρετε, παιδιά, εμείς είμαστε αυτοί. Ξέρουμε ότι παίρνεις τόσα. Ξέρουμε ότι για να θες εδώ θα θέλεις συν ένα 30-40% αυτά που παίρνεις. Εμείς τα δίνουμε. Άλλες εποχές τότε για τον ΠΑΟΚ, άλλες εποχές να θυμίσω και για τα φορολογικά. Ναι. Έτσι. Τότε τα φορολογικά ήταν στο 23%. Τώρα είναι στο 40%. Στο 45%. 45. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση της ομάδας. Είναι ποσά που. Καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση. Το ένα με το άλλο. Και η επόμενη ήταν το 16, ήταν και πάλι είχε κινηθεί έτσι. Όταν ο Σάχοφ με τον Μάτος είχαν κλείσει ουσιαστικά από Απρίλιο. Ναι. Γιατί η Ντνίπρο είχε βαρέσει κανόνι. Όταν τον Μπίσεβε και τον Τζάλμα Κάμπος ο Πάουκ σε συνεργασία με του Σίβιτς και. Μίχελ, τους είχαν σταμπάρει, κινήθηκαν προς την κατεύθυνσή τους. Οι διαπραγματεύσεις δεν κάτσαν πάνω από 2 εβδομάδες. Και εντάχθηκαν ουσιαστικά, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν πλήρης όταν πήγε να διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Εισιτήριο εκείνη τη χρονιά. Ναι. Ενώ τη χρονιά που είχε περισσότερες φανφάρες, το 13-14, το καλοκαίρι του 13 ουσιαστικά, δεν κατάφερε η ομάδα να φτάσει στους στόχους της. Μπορεί να παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, αλλά ο ΠΑΟΚ της σεζόν 13-14 μου θυμίζει τον Ολυμπιακό της φετινής σεζόν. Από ποια άποψη? Από την άποψη ήταν μια ομάδα πολύ γεμάτη, αλλά δεν της βγήκαν 2-3 πράγματα και της έπεσε όλο το ανάθεμα. Ναι, αλλά έχει τη διαφορά ότι δεν κράτησε τον προπονητή. Μαζί σου, δεν διαφωνώ. Ναι. Αλλά επιθετικά τότε ο ΠΑΟΚ είχε σε καλές ηλικίες Λούκα Στόχα Θανασιάδη. Είχε στην πλάτη του Νάτχο, είχε στην άμυνα Ισαρολάνδε Κατσουράνη. Δηλαδή έναν που κοβινιάτα και έναν ο οποίος είναι πολύ τελικά του κεντρικός αμυντικός. Που δεν ήταν κεντρικός αμυντικός και έγινε ο Κατσουράνης. Ήταν πολύ γεμάτο το ρόστερ. Πάρα πολύ γεμάτο. Πράγματι, ναι, αλλά. Επιθετικά ο ΠΑΟΚ απέδιδε πάρα πολύ. Ο Νάτχο ήταν 5 χρόνια νεότερος από ότι ήρθε τώρα στην Ελλάδα. Για δεύτερη φορά. Ήταν πολύ γεμάτη. Άρα ήταν εκείνο το διήμερο που ο ΠΑΟΚ είχε πάει στο Ισραήλ να παίξει ευρωπαϊκό και μετά πήγε όλος μαζί με φουσκωμένο εγωισμό. Και έκατε στην Κρήτη. Ναι, όχι. Στην Ξάνθη αναφέρεις. Όχι, πού αναφέρεις. Όχι, Ξάνθη ήταν άλλη φορά. Στο Καρισκάκι που έχασε 4-0. Α, και εκείνο. Εγώ αναφέρομαι ναι. Στο. Και μετά από αργότερα λίγο με σεζόν. Και μετά από λίγο καιρό γίνεται και το 0-0 με τις 25 τελικές του Τζόρβα. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Γίνεται η διαφορά στους 8 και τελειώνουν όλα. Ναι. Εκεί κρίθηκε το πρωτάθλημα. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Γιατί ο Ολυμπιακός, ο φετινός, δεν ήταν κακός.
Όχι, είπαμε. Ξαναλέω, ήταν... ο Ολυμπιακός φέτος είχε 75 βαθμούς. Και έπεσε σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν αψεγάδιαστος. Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που της έλειπε η ουσία καταρχήν και της έλειπαν οι προσωπικότητες ώστε στις κρίσιμες στιγμές να δώσουν το κάτι παραπάνω που χρειάζονται. Γιατί εγώ δεν πιστεύω αυτό που έλεγε ο κ. Μανέγκας χθες, ότι κοιμήθηκε ο Θεός. Όχι, εντάξει. Δεν ήταν. Ένα βράδυ. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη. Να μου πεις ότι. Να μου έλεγε ότι σε ένα παιχνίδι χάσαμε 35 ευκαιρίες και από αυτό κρίθηκε το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά μπορούμε να βρούμε άλλα 10 παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός χρειάστηκε άλλες 30 ευκαιρίες για να πάρει ένα γκολ. Έτσι. Ήταν πρόβλημα της ομάδας, όχι ατυχία. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι πολύ καλός Ολυμπιακός αλλά να ψάχνει επιθετικούς να ξυλώνει την άμυνά του. Δηλαδή κάπου. Ναι. Δεν στέκει. Ναι. Αν ήταν έτσι, γιατί δεν τους άλλαζες. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πού το ξεφύγαμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Βάζω λίγο στην κουβέντα το τι μπορεί να περιμένουμε στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έχω ένα πολύ καλό μου φίλο που είναι φίλος του Ντόρτμουντ που μου λέει. Θα γίνει μεγάλος χαμός. Ξέρεις τι μου λέει. Εύχομαι να μην γίνει καμιά στραβή και το πάρουμε. Θα σου εξηγήσω το γιατί πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Είμαστε στα 19 λεπτά πριν τις 3. Μέχρι και τις 3 θα είμαστε μαζί. Το ανάλυσε τον Paris Press. Συζητήσαμε αρκετά για το ενδεχόμενο να φύγει ο Αλέγκρι από την Juventus. Και φυσικά δεν ξέρουμε τελικά. Δεν καταλάβαμε ότι στην ανακοίνωσή της η Juventus. Εμείς γελάμε μεταξύ μας. Δεν πιστεύω να ακούω κανένα να γελάει τώρα με αυτό που. Όχι. Αυτά να είμαστε σοβαροί, παιδιά. Διότι η Juventus ανακοίνωσε ότι ο Αλέγκρι δεν θα συνεχίσει. Όσοι ήξεραν τελικά και το είχαν δει πριν από εμάς, μπορεί να γέλασαν πάντως από πριν. Κοίταξε, ευτυχώς. Ευτυχώς που δεν εμπιστευτείτε κανένα Google Translate να μας έβγαζε τίποτα άλλο. Και μετά να γελούσαμε κι εμείς. Να μας κάνει ένα σποτάκι. Όντως. Τέλος ο Αλέγκρι, λοιπόν. Τέλος εποχής για τη Juventus. Ήταν αρκετά χρόνια. Ήταν από το 2013-14 εκείνη τη σεζόν. Και έχει το απόλυτο. 14. Έχει το απόλυτο. Σε πρωταθλήματα, ναι. Δηλαδή φεύγει με 9 τίτλους φεύγει. 5 και 9, 5 πρωταθλήματα και 4 κύπελα. Ναι. Και κανένα Super Cup θα πήρε ενδιάμεσα. Ναι. Okay. Και 2 χαμένους τελικούς. Όμως. Ναι, και 2 χαμένους. Και 2 χαμένους τελικούς. Για τους άλλους αποκλεισμούς της Juventus αυτά τα χρόνια δεν μπορεί κανείς να του πει κάτι. Γιατί είχε αποκλειστεί σε εκείνο το τρελό μάτσα από τα πιο συναρπαστικά της τελευταίας δεκαετίας με την Bayern που. Ναι. 0-2-2-2 στο Τωρίνο και από 0-2 της Juventus 2-2 παράταση. Ήτανε και πολύ γεμάτο μάτς. Φοβερό μάτς. Είχε αποκλειστεί εκεί δηλαδή το 15-16, την χρονιά μετά τον πρώτο χαμένο τελικό. Και είχε αποκλειστεί φέτος από τον Άγιαξ. Και είχε αποκλειστεί επίσης την πρώτη του χρονιά από την. Εκεί μπορώ να το προσάψω. Είχε χάσει στον ημιτελικό του Europa League. Με Αλέγκρι ήταν το Juventus. Είχε φύγει ο Κόντε. Με την Μπενφίκα. Ναι. Που ήταν με ο τελικός Μπενφίκα Σεβίλη στο Τωρίνο μετά. Είχε αποκλειστεί στον όμιλο του Champions League την τελευταία αγωνιστική. Πήγε να παίξει στην Τουρκία με χιόνι που αναβλήθηκε το μάτς. Έγινε την επόμενη μέρα το μεσημέρι με τη Γαλατά Σαράι. Χάνει με ένα 0 με γκολ του Σνάιντερ. Μένει εκτός ενώ ήθελε 2 αποτελέσματα. Αν δεν μου έλεγε στο χιόνι, δεν θα το θυμόμουν. Με το που μου είσαι στο χιόνι, ξεκλείδωσε μια κατευθείαν. Ήταν μεσημέρι. Ξέρεις γιατί το θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι που είχαν βγει εκείνες τις φωτογραφίες που μέσα σε 10 λεπτά πώς είχε καλυφθεί το κήπεδο. Ναι. Ήταν φοβερό. Από αυτό το θυμάμαι. Εκείνη ήταν η πρώτη του χρονιά στο Champions League. Αποκλείστηκε έτσι, αλλά μετά είπαν στη Juventus ότι πάμε για τον Europa League γιατί ήταν στην έδρα της. Στο καινούριο γήπεδο. Που ήταν ακόμη αρκετά καινούριο. Και αποκλείστηκε στην παράταση, αν θυμάμαι καλά, ναι, από την Μπενφίκα. Ναι. Άρα εκεί ευρωπαϊκά του χρόνου 1-0 στα 3. Του χρόνου του δύο τελικούς και τη χαμένη τύρα. Χαμένη ευκαιρία εκείνη, ναι. Ναι, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά. Εντάξει. Γιατί ούτε πέρσι μπορεί να του πει κανείς τίποτα με τον τρόπο που αποκλείστηκε από τη Ρεάλ. Μπορεί μόνο να του χρεώσει την παρουσία στο πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά. Γιατί στο δεύτερο πήγε στο Βερναμπέου και. Κοίταξε, η προκρίση είναι δύο παιχνίδια. Δεν είναι ποτέ ένα. Γι' αυτό το λέω ότι δεν μπορεί να το χρεώσει κανείς, γιατί το πήγε μέχρι τέλους στον Μπερναμπέου και μάλιστα πήγε να κάνει ένα τεράστιο θαύμα. Μια τεράστια έκπληξη. Κατάλαβε τα λάθη του από το πρώτο παιχνίδι. Μιλάμε για. Έπος.
0-3. Εκεί εκμεταλλεύτηκε ξεκάθαρα την απουσία του Ράμος. Είχε χτυπήσει στον Καρβαχάλ δεξιά, έβαλε πάνω το Μάντζουκιτς και πετυχαίνει δύο γκολ ο Μάντζουκιτς με το κεφάλι, αν θυμάμαι και τα δύο. Ναι. Χτύπησε ξεκάθαρα, πολύ στοχευμένα και του βγήκε στον απόλυτο βαθμό. 100%. Mm. Δεν είναι, είπαμε, δεν είναι κακός προπονητής. Είναι απλά στο 9. Η Γιουβέντους τώρα πλέον ψάχνει το 10. Το απαιτεί το 10, δεν το ψάχνει απλά. Αυτό είναι το. Γι' αυτό νομίζω τελειώνει. Με τα λεφτά που, ναι, που ξοδεύει. Γι' αυτό τελειώνει τον Αλέγκρι. Γιατί λέγαμε και στην αρχή ότι όταν φτάνουν να υπάρχουν δημοσιεύματα πέρυσι τον Ιούνιο και τον Ιούλιο που λέγανε ότι γίνονται μειώσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία για να έχει λεφτά η Γιουβέντους να πληρώσει τον Κριστιάνο και όλα αυτά. Είναι θέμα. Πάντως, και νομίζω ότι ο Κριστιάνο, όταν επέλεξε ομάδα, διάλεξε μια ομάδα για να πάρει να κατακτήσει ένα ακόμα Champions League. Να έχει κατακτήσει με τρεις διαφορετικές ομάδες. Μεγάλο στόχο είναι αυτός. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι για 20 μέρες μιλούσε με την Νάπολη. Δηλαδή, ήταν το μυαλό του μήπως πήγαινε στην Νάπολη. Μήπως ξεπερνούσε τον άνθρωπο ο οποίος στοιχιώνει τον άνθρωπο που του λένε ότι τον ξεπερνάει, το Μέση. Δηλαδή, μπήκε ακόμα, ο Κριστιάνο μπήκε ακόμα και σε αυτό το τρυπάκι. Ότι ξέρεις τι, λένε όλοι για τον Μέση ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το Μαραντόνα και να πάω εγώ σε μια ομάδα, στην ομάδα σύμβολο του Μαραντόνα, για να τον ξεπεράσω εγώ. Σατανικό. Είναι πολύ Κριστιάνο, πολύ is no good. Ναι, είναι πολύ. Όντως. Είναι. Του λέω is no good να τρίβει τα χέρια και να λέει βρήκα κάτι σατανικότερο. Έτσι σα τρελάνω. Απλά τα κουκιά δεν του βγήκαν γιατί σου λέει εντάξει, θα πάω και θέλω αυτά και αυτά. Ναι. Δεν θέλω τώρα να πάω να πετάω δεκάρες. Πάντως από τον Αλέγκρι, μια και εντάξει, ήταν η είδηση του πιεστηρίου και αφιερώνουμε περισσότερο την εκπομπή σε αυτόν. Αν με ρωτήσει τι κρατάω όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια η ομάδα που έχω δει, όχι μόνο επειδή την υποστηρίζω, βασικά αυτό είναι ο λόγο, αλλά την έχω δει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα. Όλα τα παιχνίδια τη. Μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε πολύ σαν προπονητή το πώ προσαρμοζόταν ανάλογα με τι καταστάσει. Και έχει πολλά παραδείγματα γι' αυτό και στο Champions League. Ένα είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το πώ πήγε στον Περναμπέου, είδε τα λάθη από το πρώτο παιχνίδι και παρουσίασε τελείω διαφορετική εικόνα. Αυτό το είχε κάνει και τότε με την Bayern, παρότι ήρθε αποκλεισμό. Γιατί στο πρώτο match έμεινε πίσω με 0-2 και το γύρισε σε 2-2. Και πήγε μετά μέσα στο Μόναχο και είχε τελείω διαφορετική εικόνα. Τελείω διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Το είχε κάνει αυτό ξανά με την Τότεν, αν το θυμάσαι πολύ καλύτερα, τη σεζόν που έφτασε μέχρι τον τελικό. Πως το 2-0 του έγινε 2-2 στο πρώτο παιχνίδι, αλλά πήγε στο Λονδίνο και ήταν μια τελείως διαφορετική ομάδα Γιουβέντους. Και αν θυμάσαι, κάνει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο που του στραβώνει το παιχνίδι και κάνει με ανατροπή. Είχε γίνει εκείνο τον αδείο, αν θυμάμαι έτσι. Μέσα σε 3 λεπτά. Ναι, με μια αλλαγή που έκανε, άλλαξε το σχηματισμό και ξαφνικά άλλαξε όλο το παιχνίδι. Είχε αυτή την ευχέρεια, την ευελιξία να προσαρμόζεται. Εγώ στην άλλη και δεν μπορώ να μην βγάλω το καπέλο για τον. Για το ότι στην Γιουβέντους στην Ιταλία. Είδες, Γιουβέντους στην Ιταλία. Στην Ιταλία δεν άφησε κανέναν να του μπει στο μάτι. Ούτε καν σε χρονιά που η Νάπολη του πήγε μέχρι το τέρμα. Ναι, δηλαδή, και παρότι είχε ξεκινήσει πολύ στραβά εκείνη τη χρονιά. Ο Αλέγκρι έκανε στην Νάπολη ό,τι έκανε ο Γκουαρδιόλα στην Λίβερπουλ. Ναι. Ξέρεις τι, εγώ μπορώ να το πάρω και με 70 βαθμούς, αν με πάω στο 85, εγώ θα πάρω. Ναι. Η διαφορά είναι και ότι η Γιουβέντους είχε μείνει πίσω ακόμη και με μείον 15, κάτι τέτοιο. Στις αρχές του πρώτου γύρου είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα εκείνη η χρονιά. Και ναι, πάλι βρήκε τον τρόπο να το αλλάξει όλο το σκηνικό. Έκανε ένα τεράστιο σερί και το έφτασε κοντά στο μεταξύ του παιχνίδι και το πήρε το μεταξύ του παιχνίδι. Έβαλε πολλά νέα πράγματα. Εντάξει, την άλλαξε επίπεδο πραγματικά τη Γιουβέντους. Αλλά πλέον αυτό δεν έφτανε. Είναι πάντως, θα είναι σίγουρα από τα πρόσωπα που θα είναι στην ιστορία ως τους, που έβαλαν τη σφραγίδα του στο Γιουβέντους να επιστρέψει και όχι απλά να επιστρέψει. Και βέβαια εδώ σε εκπομπή έτσι έχουμε ο ρόλος μας είναι να βρούμε την επόμενη ομάδα του Αλέγκρι. Ναι. Να προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό του το που θα μπορούσε να πάει. Να πάει και ο Αλέγκρι Αγγλία. Αλλά πού να πάει. Στην Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να τον δεις. Πολύ αντιφατικό. Ναι. Πολύ αντιφατικό. Δεν μου πάει, δεν ξέρω. Δύσκολο. Ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό. Στην Bayern θα μπορούσαμε να τον δούμε και δεν είναι και απίθανο. Αν έκανε απίθανο ο Κόβατς αύριο και το χάσει. Στην Bayern. Ναι. Αυτό θα μ' άρεσε. Θα ήταν καλό αυτό, ναι.
Αλλά πάλι θα είναι σε ένα πρωτάθλημα που δεν θα έχει την ίδια βαθμοποίηση όπως το αγγλικό για παράδειγμα. Αν πάει και ο Αλέγκρι στην Αγγλία, αλλά πού να πάει στην Αγγλία πλέον. Γι' αυτό είπα ότι μόνο στην Τζέλση θα μπορούσε να πάει. Μόνο στην Τζέλση. Πού άλλο το top 6 να πάει. Εκτός και αν είναι United, αλλά όχι, θα πάει. Του έκανε τέτοια συμβόλαια, τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο θα του δώσει πίστοση νομίζω του Σόλσκερ. Ναι, έχουμε τα διάχυμα, θα βρούμε και μάθος να λέμε. Ψυχοφωνιά της εμείς ο καημένος. Μαξ πήγαινε όπου θέλεις. Να πάμε λίγο να δούμε στη Γερμανία τι γίνεται. Αυτό που ξεκίνησε να λες πριν το διάλειμμα. Λοιπόν, έχω ένα φίλο, τον Παναγιώτη. Χρόνια φίλος μου. Ξέρω ότι έχει μια μεγάλη λατρεία στη Ντόρτμουντ. Και με εξηγούσε χθες τον λόγο για τον οποίο δεν θέλει η ομάδα του να πάρει πρωτάθλημα. Και ο λόγος μου λέει είναι απλός. Δεν θέλω λέει, να βγει κερδισμένη με αυτή τη σεζόν που έχει κάνει. Γιατί μου εξηγούσε, ξέρεις τι, έχω μια λογική, μια μούρλα, ότι θέλω όταν η ομάδα μου παίρνει τίτλο να λέω ότι τον αξίζει 100%. Και νιώθει μέσα ότι δεν τον αξίζει. Ή ότι ξέρω εγώ, σε αυτή την περίεργη χρονιά και για τις δύο μεγάλες ομάδες Γερμανίας που τις έχουμε στο μυαλό μας, η πρώτη μου σκέψη είναι να του πω: κανένα τρελό σε μου. Πάρτε μου το χρόνο. Θα το κοιτάξει στα δόντια. Τι να σου δώσει για να πει δεν το θέλω. Ευκαιρία είναι με την Bayern που βρήκε φέτος απέναντι. Δεν νομίζω να κάνει κι άλλη τέτοια χρονιά η Bayern. Είναι αυτή η λογική που ήταν σε φάση το. Ναι, και τι να πω, ότι πήραμε πρωτάθλημα και θα βοηθήσουν. Ναι, και ποιο βγήκε δεύτερο, η Bayern. Και όταν παίξατε στην Bayern, τι κάνατε. Στο δεύτερο μήχρονο λέγαμε να μην βγούμε γιατί είχαμε φάει 4 στο πρώτο. Αλλά βγήκαμε. Πολύ ωραία, θα έχει να του λε. Μα βάλατε 5. Μας γυρίσατε τέτοια διαφορά και πάλι σας το πήραμε. Πάντως δεν είναι απίθανο. Πολλοί το θεωρούν τελειωμένο. Γιατί η Bayern τα έχει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι σοβαρή, αλλά η Άιντραχτ καίγεται. Βλέποντας το συνδρομητικό, μια από τις εκπομπές αυτά, το Sport Show που έχει ο Κοσμοτέ TV, έγινε όχι ειδική αναφορά, αλλά μπήκε ένας αστερίσκος ότι όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που η Bayern μπήκε στο Allianz Arena, δεν έχει σφραγίσει πρωτάθλημα στην έδρα της. Ναι, ποτέ. Λέει να μην το κάνει ούτε φέτος. Όλες τις φορές. Και κατευθείαν ξέρεις που πήγε το μυαλό μου. Στο ότι έχει χάσει τελικό Champions League εκεί μέσα. Πόβο, ναι, είναι και αυτό. Δηλαδή, το σκέφτησε κιόλας ότι. Οκ, έρισε η Bayern. Έχει φτιάξει ένα καινούργιο γήπεδο το οποίο είναι διαστημικό έτσι. Ναι. Έχουν περάσει πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που λειτουργεί και θα θεωρείται για χρόνια ένα από τα top στην Ευρώπη. Και να έχει χάσει εκεί και τελικό Champions League που έχει παίξει. Και πρωτάθλημα και αγώνα λέει που σου δίνει τίτλο. Too much. Θα είναι. Άμα κάνει κανένα 0-1 ο Γιώβιτς, οι φιάλτες του Ντρογκμπά θα επιστρέψουν. Too much. Αλλά η Άιντραχτ καίγεται. Αυτό είναι σημαντικό και η Άιντραχτ είναι μια ομάδα που εντάξει. Θα θέλει να κλείσει τη χρονιά με έναν τρόπο που να τη μείνει αυτή η χρονιά. Γιατί ήταν μια χρονιά που σίγουρα θα τη μείνει στην ιστορία τη. Γι' αυτό που έκανε στην Ευρώπη κυρίως. Ναι, ήταν πολύ. Αλλά στο πρωτάθλημα δεν θα θέλει να κουβαλάει. Το να μείνει εκτός Ευρώπης την τελευταία στιγμή και έχοντας και την πρόσφατη την εξάρα που θα θυμούνται όλοι στο φινάλε από τη Λεβερκούζεν, δεν της αξίζει αυτό το τέλος. Και απ' την άλλη, για εμάς τους ουδέτερους, θα ήταν ωραίο αύριο, είναι και την ίδια ώρα τα παιχνίδια και 4,5 ώρα με τον καφέ. Να γίνει τέμα κι άμος. Να γίνει τέμα κι άμος. Να κάνει 0-1 η Άιντραχτ, να είναι στο 0-0 η Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ παίζει εκτός με την Gladbach. Ναι, εκτός παίζει. Είναι Gladbach Ντόρτμουντ και Μπάγερ Μονάχου Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Και για την Ντόρτμουντ είναι δύσκολο το έργο. Και η Gladbach νομίζω διακυβεύεται κάτι για την Gladbach. Για να το. Και η Gladbach παίζει. Λοιπόν. Θα το δούμε αμέσως. Ωραία, περνάμε. Ωραία. Είναι, κάτι μας έμεινε τουλάχιστον. Μια και τελείωσε και η Premier League. Τελειώσαν όλα. Να έχουμε κάτι να. Στην Ιταλία το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο. Στις θέσεις της Ευρώπης είναι περισσότερο. Στην Ιταλία η υπερπροσάδεια της Μίλαν να μην βγει. Τι... σε τι σημείο είναι. Λες να τα καταφέρει. Δεν συζητεί η Γερμανία να δω εγώ την. Πώς λένε την Ιταλία. Λοιπόν. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Στην Ιταλία. Λοιπόν, Gladbach 55. Τέταρτη θέση οδηγεί στο Champions League. Bayer Leverkusen 55. Πέμπτη θέση οδηγεί στο Europa League. Στην ισοβαθμία υστερεί η Leverkusen. Άιντραχτ Φραγκφούρτης 54. Οδηγεί στο Europa League. Αλλά Wolfsburg. Εδώ η Wolfsburg βγαίνει η Ευρώπη. Πάει στα αποκριματικά του Europa League η Βολβουργκρόη κατευθείαν στους ομίλους που είναι 7η. 52. Και Hoffenheim 51, που σημαίνει ότι αν η Hoffenheim κερδίσει και η Άιντραχτ χάσει από την Bayern, την πιάνει στους 54. Κινδυνεύει να μείνει ακόμη και 8η
Δεν ξέρω στο βαθμίση εκεί τι παίζει. Χόφενχάιμ και Άιντραχτ. Οπότε κινδυνεύει όχι απλά να πάει στα προκριματικά του Europa, να μείνει εκτός Ευρώπης κινδυνεύει με ήττα. Τελευταία πέντε παιχνίδια έχει τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες. Ναι, είχε αφιερωθεί στο Europa League. Κινδυνεύει να μείνει ακόμη και εκτός Ευρώπης. Γιατί η Χόφενχάιμ παίζει στην έδρα της Mainz, η οποία Mainz δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Οπότε θεωρητικά η Χόφενχάιμ θα πιάσει τους 54. Η Wolfsburg παίζει εντός έδρας με την επίσης αδιάφορη Augsburg. Επομένως και η Wolfsburg θα πάει λογικά στους 55. Οπότε αν η Eintracht χάσει από την Bayern και μείνει στους 54, κινδυνεύει είτε να πάει στα προκριματικά του Europa είτε να μείνει ακόμη και εκτός Ευρώπης. Γιατί σου λέω δεν ξέρω τι γίνεται στις ισοβαθμίες ανάμεσα σε. Στη Γερμανία ισχύουν τα μεταξύ τους ή η διαφορά τερμάτων. Τώρα, όσο αστείο και αν σου φανεί, δεν έχω παίξει τελευταία Bundesliga στο manager, θα το ήξερα. Τώρα ξεκίνησα να save με τρίτη Γερμανία. Πάντως, αν ισχύει η διαφορά τερμάτων, μπορεί να την καλύψει η Hoffenheim, γιατί έχουν 4 γκολ διαφορά. Δηλαδή, αν χάσει με ένα 2-0 η Eintracht και κερδίσει με ένα 2-0 η Hoffenheim, μπορεί να την καλύψει. Και αυτή τη διαφορά έχει μεγάλο κίνδυνο η Eintracht. Θέλει έστω το βαθμό η Eintracht. Και αν πάρει το βαθμό. Η Bayern το παίρνει και με ισοπαλία. Στην Ιταλία έχει ακόμα. Δύο αγωνιστικές. Ναι. Οπότε πάμε για μάτς φωτιά. Η Gladbach πρέπει να κερδίσει την Dortmund για να βγει στο Champions League, να εξασφαλίσει τη θέση. Γιατί σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, αν η Leverkusen κάνει καλύτερο αποτέλεσμα στο δικό της παιχνίδι με τη Hertha Βερολίνου, που και αυτή είναι αδιάφορη, θα πάει η Leverkusen στους 58 και αν η Gladbach δεν κερδίσει την Dortmund θα μείνει και το Champions League. Οπότε ούτε η Dortmund, ούτε η Dortmund είναι σίγουρη νίκη. Και η Dortmund θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει. Ούτε δεν τη κάνει ούτε σοπαλία. Είναι αύριο αίμα κι άμος. Στις 4.30 θα έχει όλα μαζί τα παιχνίδια. Λεπτό προς λεπτό. Έτσι, νομίζω πως ναι. Ναι, εννοείται. Αυτό θέλουμε. Μην χάσουμε τώρα το τελευταίο πανηγύρι. Ναι. Κρίμα είναι. Και μετά θα μας μείνει η Ιταλία. Που εκεί το πρώτο λόγο τον έχει η Αταλάντα. Και στην Ισπανία έχουμε άλλη μία και εκεί. Ναι. Εκεί ούτε την τελευταία αγωνιστική κάνουν ιδιαίτερα τα παιχνίδια. Τι να του πει αυτού του ανθρώπου. Κοίταξε τώρα, άμα υπάρχουν παιχνίδια. Λογικά την ίδια ώρα θα γίνονται μόνο τα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον. Εδώ και έχω τη Βαλένθια και η Χετάφε που ισοβαθμούν. Και η Βαλένθια υπερτερεί αυτή τη στιγμή. Η Βαλένθια παίζει. Πού παίζει η Βαλένθια. Να, στην έδρα τη Βαγιαδολίδ. Αύριο 5 και 4. Αμάν. Στο ημίχρονο τη Γερμανία θα δούμε και αυτό. Και η Χετάφε παίζει 5 και 4. Και η Χετάφε την ίδια ώρα. Τη βάλαν εκεί, τα βάλαν μαζί κάποια. Υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ. Μάλιστα. Και έχουν σωθεί και η Βαγιαδολίδη και η Βιγιαρεάλ. Οπότε παίζουν κόντρα σε αδιάφορους και η Χετάφε και η Βαλένθια. Ισοβαθμώντας. Και η Σεβίλη εντάξει, περιμένει να χάσουν και οι δύο. Που 11 είναι η Σεβίλη. Πάει για ρεκόρ. Αλφέτος. Οπότε αύριο είναι το Σάββατο φωτιά. Η Αταλάντα που παίζει. Η Αταλάντα. Η Αταλάντα. 37η αγωνιστική στην Ιταλία, έτσι. Και παίζει. Α, Γιουβέντους Αταλάντα. Γιουβέντους κάνει καλή Ιταλέ και εντός έδρας. Δύσκολο το βλέπω. Τι, για να μην βγει η Μίλανε. Ξέρω εγώ. Η Μίλαν έχει 62. Η Μίλαν που παίζει. Βλέπεις, αυτό είναι το θέμα. Η Μίλαν παίζει εντός με τη Φροζινόνε. Θα το πάρει η Μίλαν το μάτς. Θα πάει στο 65 και θα περιμένει το Γιουβέντους Αταλάντα. 62 έχει και η Ρώμα όμως. Και η Ρώμα παίζει μέσα στην έδρα της αδιάφορης Σασουόλο. Λοιπόν, κάνουμε την Έλληνα συνωμοσιολόγο. Έλα ρε σε να πούμε, είμαι εγώ του Γιουβέντους τώρα, άστο να μην βγει η Μίλαν Champions League. Έχετε οι άλλοι φωνή. Ρε εσύ αυτοί εντάξει, σκοτώνονται, αλλά δανεικό τερματοφύλακα θα εκδώσει μία στην άλλη όταν τραυματίζονται. Έχουν φιλικό κάθε χρόνο. Είναι. Άλλο άλλη κατάσταση. Και σιγά μη τώρα ο Αλέγκρι αφήσει τελευταίο του παιχνίδι μέσα στην έδρα του να το χάσει να γίνει. Δεν έχει, είναι. Η Τωρίνο είναι και αυτή στο κόλπο, έστω για το Europa League και παίζει μέσα στην Έμπολη. Γίνεται χαμός εδώ. Η Λάτσιο το έχει χάσει το τρένο. Να πηγαίνεις απέκτης Αταλάντα και να λες τον Κριστιανό και... Άσε με ρε εσύ φίλε, άσε με ρε. Σε παρακαλώ. Ένας εντόνακος. Σε παρακαλώ, να ακούσω το δετσάπιο. Εδώ τώρα δεν γίνεται όμως. Μίλαν Φροζινόνε παίζουν στις 7 την Κυριακή. Και το Γιουβέντους Αταλάντα είναι στις 9.30. Ωπ, εδώ η Αταλάντα θα ξέρει το αποτέλεσμα της Μίλαν. Εδώ δεν υπάρχει αξιοπιστία, κύριε, και στην Ιταλία είστε μεγάλοι μαφιόζοι. Κύριε, εκεί στην ΠΑΕ καμπιονάτο. Εκεί στην ΕΠΑΕ καμπιονάτο. Την πάλε ποτέ. Δεν τα λέτε καλά τα γράμματα.
Μάλιστα. Οπότε θα μας δώσει και η Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 11 και μισή ενδιαφέρον. Καλό και αυτό, να μην είμαστε, να μην είναι όλα αύριο μαζεμένα, και την Κυριακή δεν έχουμε να κάνουμε. Χαμούλη έχει. Να μην έχουμε τι να πούμε εδώ στο post-game του Σαββατοκύριακο, 10 με 1. Έχει. Από εδώ, από εκεί. Θα την παλέψουμε. Ξέρεις, λίγο-λίγο βρήκαμε ψωμάκι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φινάλε εκπομπής, φινάλε εβδομάδας. Πενθυμέρου εβδομάδας, έτσι, γιατί. Έχουμε και το σουκού, το οποίο είναι. Έχει λίγα και καλά αυτή τη φορά. Ναι. Δεν έχει ποσότητα, αλλά έχει ποιότητα και Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, Γιώργος Παναγιώτης και Αντώνης Αγκαλιάς στα μικρόφωνα εδώ στον Λίμπερο για το ανάλυση το By the Press. Το ραντεβού μαζί σας ανανεώνεται για τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 με όλα όσα σας προαναγγείλαμε. Και ό,τι βγει επί του πιστηρίου, μπορεί κάποια άλλη ομάδα να διώξει έναν άλλο προπονητή λίγο πριν πούμε στο στούντιο να μας δώσει ένα κίνητρο συζήτησης. Να περάσετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.